Θα κάνουμε αύριο μια παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή και την Πέμπτη το απόγευμα σύσκεψη, όπως ακριβώς είπατε. Μήπως βρεθεί κάποια λύση για τα προβλήματα εδώ του νοσοκομείου και της υγείας και που αφορούν όλο τον νομό τελικά, αλλά ιδιαίτερα την Ιερά Πέτρα. Ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο και σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ενότητα, κυρία Τσικαλουδάκη, γιατί έρχονται από τη Βιάνο μέχρι την άλλη πλευρά του νομού Λασιθίου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, μέχρι το Γούτουρα, και δηλαδή παίρνουμε και από κομμάτι από τη Σιτία και από τη Βιάνο, ναι. Δυστυχώς, είναι παραμελημένο τελείως. Η παθολογική κλινική, έχετε ξανακούσει νοσοκομείο να μην λειτουργεί, να εφημερεύει κάθε μέρα και να μην λειτουργεί η παθολογική του κλινική, να μην εφημερεύει παθολόγος δηλαδή. Αυτά, δηλαδή, και να μην υπάρχει παιδιατρική κλινική τώρα 6 μήνες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Θραψανιώτης έχει βγάλει, έβγαλε προχθές μια ανακοίνωση και την έστειλε στα μέσα. Μια παρέμβαση την ονομάζει, στην οποία δεν φαίνεται πουθενά να έχει κατανοήσει το πρόβλημα, ότι αυτό είναι πρόβλημα του νομού, όπως και στη Σιτία, ας πούμε, δεν υπάρχει καρδιολογική κλινική σε νοσοκομείο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ας πούμε. Και δεν αναφέρεται πουθενά. Καταλαβαίνετε. Η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται τώρα 8 χρόνια. Χωρίς παιδιατρική 6 μήνες. Χωρίς παθολογική σε εφημερία, θέλετε να πείτε? Ακριβώς. Για πόσο διάστημα χωρίς παθολογική σε εφημερία? Μη σας πω τώρα 6 χρόνια το λιγότερο. Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια, 2-3 χρόνια, η παθολογική δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου. Λειτουργεί 8 μέρες το μήνα. Υπάρχει ένας παθολόγος ουσιαστικά κάνει εφημερίες. 8 με 10 εφημερίες το μήνα. Μάλιστα. 8 μέρες το μήνα, και δεν είναι μόνο αυτές οι συγκεκριμένες οι κλινικές που παρουσιάζουν πρόβλημα, δηλαδή η παιδιατρική ή η παθολογική, γιατί τουλάχιστον από ό,τι θυμόμαστε, κύριε Τσικαλουδάκη, όλες οι κλινικές υπολειτουργούν. Όλες οι κλινικές, ακριβώς, είχαν πρόβλημα, όλες οι κλινικές είχαν πρόβλημα, δηλαδή οι μόνες που λειτουργούσαν καλά το τελευταίο διάστημα των 2 χρονών, ας πούμε, ήταν οι χειρουργικές, ορθοπαιδική και χειρουργική, ας πούμε. Κλινική. Ναι, οι παθολογικές υπολειτουργούσαν. Mm-hmm. Ο καρδιολόγος περιμένουν τώρα, επειδή εγώ έφυγα με άδεια αναρωτική, είμαι τώρα, λείπω αρκετό καιρό από εκεί. Τελικά κατάφερα να φέρουν καρδιολόγο από τη Σιτία. Καταλαβαίνετε. Όπου στη Σιτία τώρα δεν θα υπάρχει κανένας και περιμένουν ένα για να συμπληρώσουμε εδώ τις εφημερίες. Σε αυτή την κατάσταση έχει το νομός. Μάλιστα. Αποδυναμώνεται το ένα νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, δεν ξέρω πώς το ονομάζουν τελικά, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν κάπως, θέλετε να πείτε το άλλο, να και ξανά τούμπαλιν. Ναι. Να ρίξουν στάχτες στα μάτια ουσιαστικά, ας πούμε. Ότι φέραμε και κάναμε και δείξαμε. Και τώρα, για να σας πω δηλαδή και το κερασάκι, αφού έγινε η ανακοίνωση, ας πούμε, από εμάς ότι θα γίνει σύσκεψη και διαμαρτυρία, τοπική εφημερίδα βγάζει μία ανακοίνωση όπου λέει ότι τελικά θα έρθουν στο νομό Λασιθίου από τις 730, νομίζω, προκηρύξεις γιατρών σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθουν 6 γιατροί στον Άγιο Νικόλαο, 4 στη Σιτία και 2 στην Ιερά Πέτρα, που είναι και η μεγαλύτερη πόλη. Δηλαδή πάλι έχουμε το ίδιο μοτίβο που είχαμε και παλιότερα. Μάλιστα. Εξού και καλείται για άλλη μια φορά την τοπική κοινωνία να σηκώσει ή να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας. Ακριβώς, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, ας πούμε. Δηλαδή τώρα θα μπει καλοκαίρι. Ο πληθυσμός εδώ διπλασιάζεται. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Έχουμε 11.000 επίσημα κρεβάτια, είναι μόνο σε ξενοδοχεία. Έχουν έρθει μετανάστες. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Περιμένουμε τουρισμό. Καταλαβαίνετε. Βέβαια. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά, αλλά πολύ περισσότερο λέτε αυτό που υπάρχει αυτή την ώρα. Μετακινούν προσωπικό από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, μπαλώνουν τις καταστάσεις προσωρινά, ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό, στους εργαζόμενους εν κατακλείδη στα νοσοκομεία, και εκεί ολοκληρώνεται το θέμα. Και να πει κανείς ότι δεν έχετε και ανθρώπους να παλέψουν για αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, βλέπετε τον κύριο Θραψανιώτη, βλέπετε τον κύριο Πολάκη, που επισκέπτεται την περιοχή πολύ συχνά. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, σας έχουν ξεχάσει. Τώρα, γιατί αυτή η κατάσταση αναφορικά με το χάρτη της υγείας στο νομό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει
ενδεχόμενα κάποιες παραπάνω διερεύνησης, κύριε Πρόεδρε. Είναι ενημερωμένοι πάντως, όπως είπατε. Είναι ενημερωμένοι άπαντες, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Την Πέμπτη νομίζω καλείται σε αυτή τη σύσκεψη όλους τους φορείς, τις αρχές του τόπου, έτσι. Ναι. Πέμπτη στις 6 ώρα στο νοσοκομείο. Και αύριο το μεσημέρι η παράσταση διαμαρτυρίας. Αύριο στις 11 το πρωί. Σε ποιο ακριβώς σημείο? Θα είναι στο γραφείο του υποδιοικητή εδώ στο νοσοκομείο.